Στη συνολική και μακροχρόνια συνεργασία των Δημοτικών Αλικών με τις Ελληνικές Αλικές Ανώνυμος Εταιρεία ποντάρει ο Δήμος Μεσολογγίου καταθέτοντας μάλιστα και σχετική πρόταση η οποία περιέλαμβανε και μια πρώτη άμεση συνεργασία για τη φετινή χρονιά. Σύμφωνα με την εφημερίδα ΕΧΜΗ, η απάντηση τη εταιρεία ήταν ότι θα επιτευχθεί συνεργασία για τη θετική παραγωγή, αλλά σε ό,τι αφορά την μακροχρόνια, λόγω χρονική πίεση, θα συζητηθεί αργότερα διεξοδικά. Έτσι λοιπόν, ο Δήμαρχο Μεσολογίου Παναγιώτη Κατσούλη έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο την πρόταση για την προσωρινή συνεργασία, ζητώντα την έγκριση του σώματο. Ωστόσο, όμω, από τη συζήτηση και κυρίω από την τοποθέτηση του Νίκου Μουρκούση, βγήκε ότι όλε οι προηγούμενε δημοτικέ αρχέ έκαναν λάθο χειρισμού, που είχαν σαν αποτέλεσμα τη σημερινή εικόνα των δημοτικών αελικών. Για την ιστορία επενθύμησε ότι όταν ο ίδιος ήταν πρόεδρος των ελληνικών αλικών, είχε προτείνει στην τότε Δημοτική Αρχή του Γιώργου να αναλάβει εταιρεία για 10 χρόνια την παραγωγή και να πληρώνει ο Δήμος το προϊόν με 25 ευρώ τον τόνο χωρίς εκείνος να έχει καμία υποχρέωση δαπάνης για την εξαγωγή του αλατιού. Όμω η τότε πλειοψηφία δεν έκανε δεκτή αυτή την πρόταση και προτίμησε να προμηθευτεί εξοπλισμό που κόστησε 500.000 ευρώ, αλλά δεν μπόρεσε να αποπληρώσει με αποτέλεσμα να προσθέσει οικονομικό βάρο στην επιχείρηση. Όπω υπογράμμισε ο κ. Μουρκούση, το γεγονό ότι για πρώτη φορά στι ελληνικέ αλληλικέ κατήχε τη θέση του Προέδρου ένα Μεσολογγίτης αποτελούσε τη μεγάλη ευκαιρία των δημοτικών αλληλικών που όμω δεν αξιοποιήθηκε. Από εκεί και πέρα συνέστησε στο σημερινό Δήμαρχο να έχει αυξημένη προσοχή στη συμφωνία γιατί ο ίδιο εκτιμά ότι παρά τι υποσχέσει ότι τα κέρδη θα είναι 50-50. Δεν πρόκειται να αποδοθούν στο Δήμο με διάφορε προφάσει. Μάλιστα, έθεσε στον εαυτό του τι γνώσει και την εμπειρία του στη διάθεση του Δημάρχου, ώστε να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση. Ο κ. Κατσούλη αποδέχτηκε την πρόταση και η συνεργασία του ξεκίνησε άμεσα για την κατάρτιση λεπτομερού σχεδίου σύμβαση, ώστε να μην υπάρξουν κενά που θα σημειώνουν και πάλι το Δήμο.